Θα σας πω από την αρχή ότι οι απαντήσεις μου θα είναι πολύ φλόρικες. Θα σας ξενερώσω. Αλλά υπαρχούσεις της συνεργασίας στην οποία έχω στρατευτεί από την αρχή της σεζόν, που λέγεται Μέγκα με μία και στην ομάδα του Μέγκα με μία με επικεφαλής τον Μάρκο Σεφερλή, οτιδήποτε άλλο συζητήσουμε που αφορά επαγγελματικά είναι άτοπο, άκυρο και άκερο. Με το που τελειώνεις την Παρασκευή, λέει, από το Μέγκα, πηγαίνεις, ξεκινάς στον Αντένα μαζί με τη Μέρη Σινατσάκη 4 με 6 απέναντι στον Δημήτρη Παπανότα με την Ελένη Τσολάκη στον Αλφα. Θα το έχεις ακούσει, θα το έχεις διαβάσει. Το έχω διαβάσει. Τι λες όλα αυτά τα τίποτα. Με το κανάλι που είσαι, με το Μέγκα, εάν σου έκανε την πρόταση να συνεχίσεις του χρόνου, με όποια σύνθεση μπορεί να είναι, η ίδια, διαφορετική, δεν ξέρω. Θα συνέχιζες πάλι στο πρωινό, είναι κάτι που επειδή μετά το κάνεις πολλά χρόνια, θες να προχωρήσεις ένα βήμα παρακάτω. Λοιπόν, επειδή είπες μετά από αυτά που έγινε, όχι κανένα θέμα, κανένα θέμα. Με την ομάδα τη συγκεκριμένη θα συνέχιζα άνετα και πρωινό. Θα ξανά έκανα. Απλά θεωρώ ότι επειδή είμαι 6 χρόνια στο πρωινό πια, θα έπρεπε να έχω, θέλω για τον εαυτό μου να έχω μία εξέλιξη. Με έναν λοιπόν διαφορετικό ρόλο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα παραπάνω ρόλο, μπορεί να είναι πολύ στοχευμένος, δηλαδή να είναι μια ρουμπρίκα. Ναι, με χαρά. Αλλά όχι με το ίδιο πράγμα που κάνω 6 χρόνια τώρα. Με τον Γρηγόρη δεν γνωριζόμαστε προσωπικά. Έχουμε ειδωθεί μία φορά στο Νοιάζουμε, Μοιράζουμε που κάναμε στο Μέγκα που ήρθε και λέμε ένα γεια, εγώ πηγαίνοντας στο ρυθμό γιατί εκεί είναι ο Αντένα, και ένα γεια. Προσωπικά δεν το γνωρίζω. Έχουμε πολλούς κοινούς γνωστούς και γνωστές. Από εκεί και πέρα, τον Γρηγόρη τον υπολείπτω με επαγγελματικά. Θεωρώ ότι είναι μια ολόκληρη σχολή ως παρουσιαστής. Είναι αυτή η σχολή πιο επικοινωνιακή, με τις χειρονομίες. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που ακολουθήσαμε το δρόμο του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Δεν θα έλεγα τίποτα κακό για αυτόν. Τον θεωρώ πραγματικά από τους καλύτερους παρουσιαστές. Τώρα από εκεί και πέρα, δικαιούται να πει την άποψή του άνθρωπου.